υπόσχεση τη Εθνική Επαναστατική Κυβερνήσεω να εξαλείψει το έσχο τη Παράγκα υλοποιήθηκε. Στο Δήμο Περιστερίου επίση, ο κ. Πατακό εθεμελίωσε ένα δεύτερο πρότυπο οικισμό για του παλαιού πρόσφυγε τη περιοχή, αποτελούμενον από 832 διαμερίσματα. Το ύψο τη δαπάνη κατασκευή του εν λόγω οικισμού θα ανέφθει στο ποσό των 150 εκατομμυρίων δραχμών. Για την αποκατάσταση των προσφύγων στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ανηγιάρτησαν εις το Περιστέρι απολύτως σύγχρονη πολυκατοικία δυνάμεως 852 διαμερισμάτων. Τα διαμερίσματα αυτά παρεδόθησαν εις τους δικαιούχους παραπηγματούχους πρόσφυγας κατά την διάρκεια πανηγυρικής τελετής, εις την οποία παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Μακαρέζος, ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών κ. Μέξης και άλλοι επίσημοι. Για την ανέγερση του πρωτύπου αυτού οικισμού εδαπανήθη το ποσό των 198 εκατομμυρίων 500 χιλιάδων δραχμών. Δραματικά. Πολύ δραματικά, δυστυχώς. Ήταν λίγες οι νοικοκυρές, σπάνιες. Βγαίναμε κάθε πρωί, σκουπίζαμε τα παρτεράκια μας, είχαμε και τον ευκάλυπτο, καταφόμαστε, πίναμε το καφεδάκι μας. Το μεσημέρι κάναμε και κούνια στο δέντρο, μικρά που ήμασταν. Περάσαμε πολύ ωραία. Τώρα εδώ το Περιστέρι, τι να σου πω. Εδώ ήταν ερημιά. Ερημιά, τελείως. Εδώ το πάνω ήταν. Τώρα είναι οι πολυκατοικίες κάπου εκεί. Ήταν οι Γερμανοί. Φύγανε οι Γερμανοί και ήρθαν οι Αγγλέζοι. Και ήταν μια μεγάλη μάντρα και ήταν μέσα οι Ελλάδες. Και πηγαίναμε εκεί πέρα μικρά που ήμασταν και του ζητάγαμε γαλέτες και μας δίνανε. Μετά συνέχισε τη ζωή. Τι άλλο να πω, δεν θυμάμαι πολλά, γιατί είναι και μεγάλη γυναίκα και τα θυμάμαι. Όπως έχουμε πει, αυτές οι πολυκατοικίες έγιναν επί δικτακτορίας για αυτούς που ήρθαν από τη Μικρασία, για τους Μικρασιάτες και πιο πολύ στον τελευταίο διωγμό της Κωνσταντινούπολης, Κωνσταντινουπολίτες δηλαδή, πιο πολύ. Μέναν εδώ μέσα σε παράγκες, σε όλη αυτή την περιοχή, ήταν ρέμα, ποτάμι, ξεροπόταμο και η δικτακτορία τους κατέγραψε όλους και ανάλογα με τις οικογένειες έκανε διαμερίσματα των 5, των 4, των 3 και των 2 δωματίων.
όταν έρχεσαι, ας πούμε, από το κέντρο της Αθήνας στο Περιστέρι, έρχεσαι σε άλλη πόλη. Έτσι και πας στην Αγία Παρασκευή, πηγαίνεις σε άλλη πόλη. Έτσι και πας, ξέρω εγώ, στη Γλυφάδα, είσαι σε άλλη πόλη. Άλλη ατμόσφαιρα, άλλη η αίσθηση. Και σε σχέση με τον κόσμο τώρα που υπάρχει εκεί, εδώ, και σε κάθε σημείο, πώς να σου πω, δεν... Το σμίζεσαι. Υπάρχει μυρωδιά, ας πούμε, με την έννοια αυτή της περιραίωσας ατμόσφαιρας. Κάτοικος εδώ της περιοχής, πολύ περισσότερο από 25 χρόνια. Έχω μένει σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Άφηκε αιτίας έμενα στην Καλλιθέα. Δηλαδή σε διάφορες περιοχές κατέληξα εδώ. Γιατί έτυχε να βρω εδώ σπίτι, ξέρω, κάποια στιγμή. Και αποφάσισα και ήρθα εδώ πέρα. Και στην αρχή ήρθα και εγώ με μεγάλο δισταγμό. Όπως σας είπα, φοβόμουν την περιοχή. Άκουγα διάφορα και πέρναγα απ' έξω και τρόμαζα, δηλαδή τι είναι αυτά. Δυστυχώς, δηλαδή ευτυχώς είναι μια περιοχή εδώ και μια γειτονιά που δεν θα την άλλαζα με τίποτα σήμερα. Αυτό το έχει πάρει μια οικογένεια η οποία τους γνώρισα, η οποία είχαν δικαίωμα να πάρουν ή εδώ ή σε μια άλλη περιοχή, πάλι σε προσφυγικά ή εργατικά, δεν θυμάμαι, και προτίμησαν να πάρουν εδώ, γιατί θα μέναν και πριν εδώ. Μετά αναγκάστηκαν λόγω οικογενειακών να το πουλήσουν το σπίτι. Ερχόταν και κρίση, εγώ στην τιμή που πουλήθηκε αυτό, δεν μπορούσα να βρω κάτι καλύτερο και ήρθα εδώ. Ναι. Έχει κάποιες ομορφιές και μέσα κάτι από παλιά που θυμίζει γιαγιά, παππού, έτσι, αυτά. Δεν ήταν αυτό το super loop διαμέρισμα που... Δεν με ενδιέφερε δηλαδή και να είχα χρήματα, δεν το ήθελα super loop. Συγγνώμη πάνω σε αυτό, ναι. Μπορώ να πω κάτι. Ναι. Καταρχήν κυριαρχεί ο φασισμός της ευθείας, όπου το ένα παράθυρο ισομεγέθη κάτω από το άλλο, το οποίο είναι απαράδεκτο, δηλαδή όλο αυτό δημιουργεί παράκρουση στον άνθρωπο, ίχνος φαντασίας. Μου θυμίζει εγώ από παλαιότερα που τα είχα δει όλη αυτή τα κτίρια, μου θυμίζει τύπου σοβιετικού μπλοκ, έτσι. Να σου πω έτσι, συγκεκριμένο περιστατικό. Καλά τώρα δεν βρίσκεις, αλλά πριν, τότε που είχα πρωτοέρθει, ας πούμε, πουλιότανε διάφορα διαμερίσματα, πολλά, ήταν πολλά που ήταν προς πόλεις. Και ήταν σε πολύ οικονομική τιμή. Λοιπόν, μου είχε πει κάποιος γνωστός μου ότι ενδιαφέρεται, ξέρω εγώ, από Κρήτη. Mm-hmm. Ότι ενδιαφέρεται για να πάρει κάτι στην Αθήνα, έμπαινε ο γιος του σε πανεπιστήμιο κτλ. Του λέω, εσύ, εκεί που μπαίνω, του λέω, είναι οικονομικά, έχει συγκοινωνία, το παιδί, ξέρω εγώ, θα μπορεί να πηγαίνει στο μετρό, είναι ήσυχη η περιοχή. Έλα να το δεις. Μου λέει, μπορείς να μου στείλεις καμιά φωτογραφία. Πολύ ευχαρίστω, στέλνω φωτογραφία. Και προφανώς πήρα και μέσα και έξω. Και μου λέει, εργατικές κατοικίες είναι. Ναι.
τέλεια αύξηση ήταν ότι ξέρεις δεν αρέσει τη γυναίκα μου. Τα μαγαζιά αυτά σχεδόν είναι του Δήμου, αλλά είναι εγκαταλειμμένα. Πήρε ο κουρέας εδώ, οι δυο καφετερίες που έχουν γίνει και πιο πέρα την έχει πάρει τα μαγαζιά η ομοδοσία. Οπότε, όταν έβγαλε λόγο εδώ απέναντι ο τραυλός Θεός Χωρέζων, είπε ότι θα είναι δικά μας τα μαγαζιά, εμείς τα ορίζουμε, οι πρόσφυγοι, αλλά τα έχει πάρει ο Δήμος. Και τώρα ο Δήμος τα έχει κάνει, σχεδόν τα μισά είναι εγκαταλειμμένα. Δεν μπορεί να τα κάνει. Εδώ ήταν ένα ωραίο μελακτοπολείο. Τα πάντα, κοτόπουλα που έλεγε, τα πάντα. Ήμασταν πολύ καλά. Αλλά το κλείσαν και αυτό. Μάλιστα φαίνεται το ποτό. Αυγουλάδικα και κοτόπουλάδικα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ο χώρος όλος αυτός είναι του δημοσίου. Είναι απολωτρίωση. Οι πολυκατοικίες εδώ υπάγονται σε ένα ιδιαίτερο καθεστώς, το οποίο έχει γίνει εφημερίδα της κυβέρνησης και δεν αλλάζει με τίποτα, είναι νόμος του κράτους πια. Δηλαδή δεν μπορεί να το αλλάξει καμία άλλη υπουργική απόφαση. Ούτε και ακόμα και το θέμα των διαχειρήσεων εδώ πολυκατοικίας. Είναι με ιδιαίτερο καθεστώς, με προεδρικό διάταγμα της Χούντας και δεν αλλάζει με τίποτα. Κλάδεψα όλα αυτά, τις πικροδάφνες, τα κλαδιά, όλα αυτά και τα σήκωσα στον αέρα επίτηδες για να μπορώ να διαμορφώσω το χώρο. Και σιγά σιγά άρχισα να κουβαλάω διάφορα, πέτρες, υλικά, παλέτες, όλα αυτά που βλέπετε είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Δηλαδή ο πάγκος εδώ πίσω, αν μπορείς να το φωτογραφίσεις μετά, ο πάγκος είναι παλέτες οι οποίες είναι κομμένες και έχουν γίνει πάγκοι. Αυτό που είναι κάτω είναι πάγκος, η πορτούλα εδώ που βλέπετε είναι από κούνια παιδική το κάγκελο, το ίδιο και εκεί είναι από κούνια σκαλίτσα και γενικά ό,τι μπορούσα να ανακυκλώσω το ανακύκλωνα. Έτσι. Και μετά άρχισα να φυτεύω. Φυτεύω με πολύ κόπο, πολύ υπομονή και πολύ αγάπη. Τον κύριο Στέφανο εδώ, κανένας δεν έχει τέτοιο κήπο. Ναι. Όλοι περνάνε και τον θαυμάζουν. Κατεβαίνουμε το μεσημέρι με τον καφέ στο χέρι και καθόμαστε εκεί, λέμε κανένα αστείο, γελάμε, μαζευόμαστε.
Υπάρχει αγάπη, υπάρχει ζεστασιά. Εδώ ήταν ένα παιδί το οποίο μένει στην άλλη πολυκατοικία δίπλα. Λοιπόν, αν προσέξατε, εκεί κάτω στην είσοδο, στο ελεύθερο χώρο, είναι τώρα κάτι μπανανιές. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί που είναι οι μπανανιές λοιπόν τώρα, ήταν σκουπιδαριό. Λοιπόν, κατεβαίνει ο τύπος λοιπόν, καθαρίζει το χώρο, και έκανε ένα μπαξέ. Είχε βάλει από ντομάτες, από λουλούδια, από... Μιλάμε... και με φώναξε ένα βραδάκι και πήγαμε και να παίξουμε κιθάρα, να τραγουδήσουμε. Οι δυο μας ήμασταν και άλλοι φορές. Κάποιοι ήταν εντελώς απομακρυμένοι και κάποιοι άλλοι ήταν ενοχλημένοι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τώρα μόνο αυτές οι δύο πολυκατοικίες οι οποίες επικοινωνούν είναι 180 οικογένειες. Μάλλον αυτά τα δύο κτίρια είναι 180 οικογένειες. Λοιπόν, πώς να υπάρξει συνεννόηση τώρα εκεί. Το ιστορικό ήταν ότι καθόμουν στο μπαλκόνι και πήγαινα συνέχεια σκουπίδια με στο κήπο και έτσι μου την έδωσε μια μέρα, κατέβηκα, το καθάρισα, μπορώ να σκουπίδια, έκανα πάρα πολύ σκουπίδι. Η κούρασή μου ήταν πάρα πολύ υπερβολικιά, πάρα πολύ, γιατί ήταν δεν μπορούσα να σου περιγράψω πώς άφησε ο κήπος. Κατάφερα το 17 να βάζω μια ντομάτες και περιπέτειες για τα τσιπεργαζητικά για άστιμους και για τις οικογένειες. Το αποτέλεσμα ήταν να βγάζω πάρα πολλές ντομάτες, πάρα πολλές περιπέτειες. Ο στόχος μου ήταν πάρα πολύ όμορφος, έδινα σε πάρα πολύ κόσμο. Με αποτέλεσμα η γειτονιά να μου φέρνει συνέχεια την αστυνομία για αυτό που είχα κάνει. Από το 2017 μέχρι το 2019 είχα πάρα πολλές περιπέτειες. Μου κόπαν το νερό, δεν μου δίνανε νερό από την πολυκατοικία. Ο Δήμαρχος ήρθε, μου έβαλε βρύση με νερό, αλλά οι γείτονες μου βάλανε μέσα μυτό για να μην μπορώ να ποτίζω. Με αποτέλεσμα να χάνω και τα φυτά, να χάνω και την κούρασή μου, να πίνει τσάπα, να μην βλέπω αποτέλεσμα. Και αυτό ήταν το 2019 τον Αύγουστο, να κατεβώ να το σπάσω, να το ρημάξω, να βάλω μέσα κάτι μπανανίες όπου βλέπετε και να γίνει πάλι όπως ήταν. Ναι. Αυτό είναι. Περίπου πριν 5 χρόνια είναι, ήρθαν και μας βρήκαν από το Πανεπιστήμιο Αθηνών μια ομάδα η οποία ήθελε να δει πώς λειτουργούν αυτές οι πολυκατοικίες, επειδή είναι και παλιές και από αυτές, να, με μια διαμόρφωση αν γίνουν ενεργειακές, να γίνει μια βελτίωσή τους στο εξωτερικό χώρο, στα παράθυρα, στον εσωτερικό χώρο, σε όλα. Μαζεύτηκαμε σαν πολυκατοικία, κάναμε μία συνέλευση. Υπήρχαν στην αρχή κάποια ειδικά μηχανήματα που θα μπαίνανε για ένα διάστημα για να κάνουν διάφορες μετρήσεις της ζέστης, του κρύου, με τις αλλαγές του καιρού, της υγρασίας. Και συμφωνήσαμε σαν πολυκατοικία να βοηθήσουμε αυτό το πρόβλημα, χωρίς να ξέρουν και εμείς στην αρχή
Εδώ είναι όλους τα παίζω. Ένα πρόγραμμα δηλαδή πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Μακάρι να το επεκτείνανε όπως θέλανε, αλλά δεν υπήρχε η κατάλληλη βοήθεια από τις άλλες πολυκατοικίες να συμφωνήσουν, γιατί υπήρχε φόβος μεταξύ των ανθρώπων ότι θα τα πληρώσουμε, στο τέλος δεν θα βγει έτσι, δεν θα γίνει αλλιώς. Και ένα βασικό που μας κάνανε πάρα πολύ ήταν ότι μας βάλανε φωτοβολταϊκά. Στη μία πλευρά της πολυκατοικίας βάλανε φωτοβολταϊκά, τα οποία τα εκμεταλλευόμαστε εμείς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κοινό χρηστό ρεύμα. Πάει από το καλύπτω με το φωτοβολταϊκό. Οι χίποι ανήκουν στο Δήμο. Ανήκουν με την έννοια ότι τους περιποιούνται, αλλά έχω κατέβει μια φορά κάτω και μάζευα σκουπίδια, γιατί δεν είχαν περάσει από εκεί. Ναι. Και μου λέει ο γείτονας, τι κάνεις? Λέω, εντάξει, μια ώρα θα τελειώσω. Δεν μπορούσα να τα βλέπω κάποια στιγμή. Κάνουνε κάποια, αλλά λίγα πράγματα. Γίνονται, αλλά λίγα. Όχι, βλέπω ότι υπάρχουν όμως, συζητώντας με τους γείτονες, ότι θέλουν όλοι σχεδόν. Δεν μου είπε κανένας όχι, όσο ρώτησα. Δεν θέλω να έχουμε ένα δεντράκι εκεί έξω, να κάνουμε ένα κλακ και να τρώμε ένα φρέσκο φρούτο, να δούμε πώς είναι. Παιδιά, να μάθουν ότι αυτό είναι ροδακινιά, βερικοκιά, ξέρω εγώ. Βάλουμε ένα τετραγωνικό σιτάρι, να μην ξέρουμε το αλεύρι που τρώμε κάθε μέρα πώς είναι. Οτιδήποτε και ζωγραφιές που υπάρχουν τόσα παιδιά εδώ που αν βάλουμε όλοι μαζί τα χρώματα και τις δικές μας και είναι αυτό. Και χώρους να μπορούμε να καθίσουμε όπως είναι εδώ, αλλά θέλει φτιάξιμο το, με τα παγκάκια κάτω για να μπορούμε να συγκεντρωθούμε περισσότεροι άνθρωποι. Και θα μπορούσαμε και ψισταριά να κατεβάσουμε, να κάνουμε ένα σουβλάκι. Και πολλά άλλα. Και οτιδήποτε το κάνουμε στο σπίτι, επειδή η Αθήνα είναι 8 μήνες καλοκαίρι, μπορούμε να το κάνουμε και έξω. Σαν ιδιώτης του σπιτιού, δεν ξέρω αν έχω το δικαίωμα να πάω να σκάψω να βάλω κάτι εκεί. Το έχω. Το έχω. Και μακάρι να μας αφήνανε να μπορέσουμε να βάλουμε και κάποιες σαν κούνιες, κάποιες παιδικές, σαν παιδική χαρά για τα παιδάκια. Και εγώ έχω εγγονάκι, δεν θα ήταν άσχημα να είχαμε δύο κούνιες, μια τσουλήθρα, να μπορέσουμε να το φτιάξουμε. Να μας δώσει ο Δήμος τον άδεια, άμα θα θέλουμε, να μαζευτούμε όλοι μαζί, να τα βάλουμε. Δεν είναι κακό να το φτιάξουμε. Δηλαδή, το να φτιάξουμε πάρκινγκ και να βάλουμε, να χωρίσουμε για τα αυτοκίνητά μας μπορούμε. Να βάλουμε κάτι για τα παιδιά μας δεν μπορούμε. Μια πρωτοβουλία δική μας. Θα το έχουμε εμείς, θα είναι κλειστό, θα μπαίνουν τα παιδάκια, θα παίζουν πιο άντα, πιο μαζεμένα. Είπαμε πρέπει να κάνουμε και εμείς για την πόλη μας, για το χώρο μας, ό,τι καλύτερο μπορούμε και ό,τι είναι για να ζούμε και εμείς πιο καλά και πιο άνετα. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από τον άλλο. Να προσφέρει και ο ιδιώτης. Την ιδέα σου θα ήθελα να βάλουμε λουλούδια στο παρτέρι κάτω. Και τα κοινόχρηστα εργαλεία, η ιδέα σου είναι καταπληκτική. Να έχουμε κάτω στο χώρο που βάζουμε τα ποδήλατα, να έχουμε εργαλεία, να έχουμε ένα Black & Decker, ένα κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι στο σπίτι. Και αυτό προσπασχίζουμε ο καθένας να το αγοράσει. Και δεν φτάνουν τα έρμα.
τα εργαλεία, μπορούμε να βάλουμε πλυντήρια. Αν δεν είχε κανένας, θα βάζαμε 10 πλυντήρια και θα κάναμε όλη τη δουλειά μας και όχι να έχουμε 7, περίμενε. 7, και 7, 14, 14 και 14, 28. Και 14, 28. Στα 30 διαμερίσματα, στα 28, 28 πλυντήρια. 5 πλυντήρια είναι επαρκούν. Ή 5 και 10, ναι. Παιδιά, εδώ και 35 χρόνια δεν έχω δει κάποιον να βγαίνει από το σπίτι και να δημιουργήσει κάτι. Δεν γνωρίζω για ποιο λόγο. Φοβούνται, κρύβονται, φοβούνται. Δεν έχω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Εγώ έκανα μια κίνηση γιατί είχα κουραστεί να βλέπω ένα κήπο μέσα σκουπίδια. Και αυτό με έκανε και κατέβηκα κάτω και είπα θα το δημιουργήσω. Ναι. Αλλά πιστεύω ότι αν υπήρχαν άλλοι 10 άνθρωποι σαν και εμένα, ναι, εδώ θα υπήρχε πολύ, πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Δεν υπάρχουν όμως, δεν πηγαίνουν από τα σπίτια τους. Έχουν κλειστεί μέσα στα σπίτια, κοιτάνε από τις κουρτίνες, κοιτάνε τι κάνει ο γείτονας, τι κάνει ο ένας. Αυτό είναι το ενδιαφέρον τους εδώ στις εργατικές πολυκατοικίες. Εγώ θα χαιρόμουν να βλέπω ανθρώπους να κατέβαιναν από τα σπίτια τους και να δημιουργούσαν σε αυτούς εδώ στους κήπους. Να φτιάχνανε. Παιδιά, εδώ δεν μίλαγε κανένα σε κανένα. Εδώ μέσα έχω πάνω από 100 άτομα τώρα και σε κουτουλάγανε ευχαρίστως. Αλλά αν πάμε τώρα, θα πάμε μέσα να σας δείξω. Έχω βάλει πάνω στον καθρέφτη μια τεράστια καρδιά και γράφω καλημέρα. Και όλο τον καιρό δεν άφηνα κανένα να περάσει, κανέναν. Αν δεν του λέγα καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, μέχρι που και τα μικρά παιδιά τώρα και τα μωρά δεν περνάνε να δεν φωνάξουν μακριά. Γεια σου κύριε Στέφανε, δηλαδή και όλοι. Δηλαδή έρχεστε κι εσείς εδώ σήμερα, έτσι. Και δεν σας μιλάει κανένας και δεν μιλάτε κι εσείς σε κανένα. Και μένετε έτσι κούφιδοι όλοι. Δηλαδή, αν θέλει δηλαδή, κάποια επίπεδο, κάποια επιγενωμένα, βλέπεις τώρα ότι όποιος περάσει από εδώ, όποιος και αν περάσει, θα μου μιλήσει. Και από τις άλλες πολυκατοικίες. Και από μακριά που έρχονται, δεν περνάει κανένας. Γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Δεν περνάει κανένας, παιδιά, αν δεν μιλήσει. Αυτό το χτίζεις. Και το χτίζεις μόνος σου. Δεν γνωριζόμαστε όλοι, ούτε. Όπως τυχαίνει, δηλαδή θα βρεθούμε στο ασανσέρ, θα μιλήσουμε ότι πρέπει να γίνει, να κάνουμε εξαίρεση στα καλοριφέρ, σε τέτοιες είδους συνεννοήσεις. Υπάρχουν παιδιά, το καλό είναι ότι υπάρχουν όλες οι ηλικίες στην πολυκατοικία, από μωράκια μέχρι παππούδες υπερήλικια. Σαν ένα χωριό, έτσι, όπως το είπατε, το ένα πάνω στο άλλο σπίτι.